Να σου φέρω να πιεις κάτι, κορούα μου. Όχι, κυρία Άννα, είμαι εντάξει. Εσύ, θέλεις κάτι να πιεις, έχω και χυμό. Όχι, όχι, είμαι εντάξει, ευχαριστώ. Θέλω να μάθει του χυμού τώρα, και να κάτσε, να βγούμε στον αέρα, Σέλβιο. Να μην κεράσουμε τίποτα τα πλάσματα για μου μια φορά που ήρθες σπίτι μας. Σε πόση ώρα βγαίνουμε στον αέρα, Μαριλένα? Ναι, ακούτε με. Σε πόση ώρα? Σε 10 δευτερόλεπτα. Ωραία. Είμαι έτοιμος. Εσύ θα? Όχι, απλά τώρα ξαφνικά στέγνωσε ο λαιμός μου. Θα σου φέρω ένα ποτήρι νερό να πιείς και μου. Όχι, δεν θέλω τίποτα, thank you. Ναι, ναι, εντάξει. Συνδυόμαστε σε 3, 2, 1, πάμε. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση από το σπίτι του Άρη Αντωνίου, ο οποίος έχει περάσει 3 εφιαλτικούς μήνες στα μπουντρούμια των κατεχομένων. Καλημέρα Άρη, θα ήθελα να μας μιλήσεις για αυτή την εμπειρία σου. Ναι, βασικά δεν ήταν μπουντρούμια, ήταν κανονικά κρατητήρια, αλλά εντάξει, οι συνθήκες δεν ήταν καλές, καθόλου καλές. Είμαι η μάμα του Άρη. Υπέφερα πάρα πολλά, κύριε Δημόπουλε. Σας παρακαλώ, κάνετε κάτι. Ευτυχώς οι προσπάθειες της κυβέρνησης, κυρία Άννα, έφεραν την απελευθέρωση τόσο του γιού σας όσο και του συγκρατούμενού του. Ναι. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Χριστόφιαν, όμως θέλω να πω πως η συμπεριφορά του δεσμοφύλακα ήταν πάρα πολλά απάνθρωπη. Άρη, αυτό ισχύει, ήταν υπέρμετα σκληρός ο δεσμοφύλακάς σου? Ναι. Βασικά, σκοτώθηκε ο πατέρας σου στον πόλεμο του 1974 και είχε αποθυμένα μαζί μας. Γι' αυτό. Μάλιστα, ποια ήταν η χειρότερη εμπειρία σου μέσα σε αυτούς τους 3 μήνες? Όταν ο Μάρκος ήθελε να πάρει τηλέφωνο των μωρών του γιατί είχε γενέθλια και δεν το επιτρέψαν. Αυτό είναι όντως σκληρό, για να μην πω απάνθρωπο. Εσύ, Άρη, έχεις βρει ίχνη της χαμένης σου αδελφής? Έχεις δει φως στο βάθος του τούνελ? Ναι, εφτάσαμε πάρα πολλά κοντά, αλλά δυστυχώς εσυλληφθήκαμε και χάσαμε τα ίχνη της πάλι. Σας παρακαλώ, κύριε Δημόπουλε, κάμετε κάτι. Πέτε κάτι στην εκπομπή σας. Είμαι μάνα. Μπορείτε να καταλάβετε τον καημό μιας μάνας που έχασε το παιδί της και δεν ξέρει που είναι. Κυρία Άννα, εύχομαι να βρεθεί η κόρη σας και να τελειώσει επιτέλους το μαρτύριό σας. Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, περνούμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πιέστα, μια χαρά. Ευτυχώς που ήταν η μάμα μου, γιατί δεν τα πάω καλά με τις κάμερες. Κατερινά μου, τι θέμα να ανακαλύψει σήμερα? Μια κοπέλα από τη Λαγκατάμια που την άφησε ο άντρας της το γραφείο ευημερίας και να της πιάσει τα μωρά. Να της πιάσει τα μωρά για ποιο λόγο? Διότι από ό,τι φαίνεται είναι άνεργη και δεν έχει κανέναν τρόπο για να τα συντηρήσει. Και από ό,τι υποψιάζουμε πρέπει να μπλεγούμε σε άλλες καταστάσεις, διότι ο πρώην άντρας της λέει ότι είναι αλκοολική. Πολλά χιόνια τα μωρά γίνουν τα θύματα για τα λάθη των γονιών τους. Αμαρτίες γονέων παιδεύουν συνδέεται. Όπως τα λαλείς, Φελενάδα, ακριβώς όπως τα λαλείς. Γεια σας. Άρη! Sorry που ήρθα πρόσκληση. Ήθελα να δω που δουλεύεις. Έλα, έλα μέσα. Ωραίο το γραφείο σας, α. Έχουμε τις ωραίες γλάστρες. Γλάστρες, ρε, φαίνεσαι. Εγώ είμαι η Ανδρέα. Εγώ είμαι ο Γιάννης. Χάρηκα. Εγώ είμαι η Κατερίνα. Ακούσα πολλά για σένα. Χάρηκα. Ελπίζω καλά πράγματα. Ναι, αφού η Χαρά ελαλενάρι και κολλούσαν τα σύλλη της. Πρέπει να είσαι καλές αναμνήσεις που τις σχέσεις σας. Γιατί να λείπουν τα πονηρά υπονοούμενα, σε παρακαλώ. Εγώ είμαι η Παυλίνα. Η τελευταία 23 χρόνια η Παρθένα της Κύπρου, παρακαλώ. Ναι, αν με ξαναπείς Παρθένα θα σε λύσω. Αφού είσαι, εσύ μας το είπες. Ναι, αλλά δεν χρειάζεται, Γιάννη, να διαφημίσεις την παρθενιά μου, εντάξει. Ηρέμησε, αγάπη μου, ηρέμησε. Είναι η έλλειψη άντρα που σε κάνει τόσο νευρική, ξέρεις το.